την πρόταση να γίνει συμψηφισμός με τα κέρδη του ελληνικού κράτους από την επένδυσή τους στη ΣΕΚΑΠ, προκειμένου τα χρήματα να εγγραφούν στον προϋπολογιστό, ώστε να δοθούν οι συντάξεις τους ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, έκανε μιλώντας στη Βουλή με την ιδιότητα του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας, ο Ιβάν Σαββίδης. Μάλιστα, ο κύριος Σαββίδης ισχυρίστηκε πως τους 4 μήνες που επιχείρηση πέρασε στα χέρια του, καταγράφηκε κερδοφορία που δεν κατέγραψε για 4 ολόκληρα χρόνια, δημιουργώντας εύλογο προβληματισμό στους εργαζόμενους για την αναγκαιότητα περικοπής μισθών και περιτροπής απασχόλησης, τη στιγμή που ο ίδιος παραδέχεται πως η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα που να δικαιολογεί τη στάση του, αλλά αντίθετα καταγράφει κέρδη ικανά, μάλιστα σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, να χρηματοδοτήσουν ακόμη και συντάξεις παλινοστούντων. Αυτό που με κάνει εντύπωση είναι ότι ο ισχυρισμός που υπάρχει, αυτό που λέει ο άνθρωπος, ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει φορολογικά και αυτά η εταιρεία δείχνει τα τελευταία 4 χρόνια ότι είναι κερδοφόρα από για στους 4 μήνες που είναι ο κύριος Σαββίδης, για τα 4 τελευταία χρόνια. Δηλαδή αυτό το τετράμινο που διανύουμε, ότι έχει την κερδοφορία που δεν έχει εταιρεία τα 4 χρόνια. Αυτό διάβασα εγώ πέρα για τους παλαινοστούντες. Και εμάς αυτή τη στιγμή μας έχει δημιουργηθεί μια απορία. Εφόσον η εταιρεία στο τετράμινο αυτό, όπως ισχυρίζει ο κύριος Σαββίδης, ότι είναι η καλύτερη κερδοφορία των τελευταίων 4 ετών, πώς η εταιρεία μας κάνει εμάς εκπεριτροπής, πώς προχωράει στις απολύσεις, πώς επιμένει στις μειώσεις μισθών. Αυτή η απορία μας γίνεται. Δηλαδή και εμείς περιμένουμε και θέλουμε αυτές τις απαντήσεις. Εντάξει, αυτό το θέμα για τους παλαινοστούντες είναι άλλο, εντάξει. Αλλά εμάς μας γεννάται μια απορία. Αυτό που είπα, ενώ το τετράμινο που έχει την εταιρεία, ο κύριος Σαββίδης όπως λέει, που είναι η κερδοφορία μεγάλη σε σχέση με τα τελευταία 4 χρόνια. Αυτό δεν λέει, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Τότε πώς προχωράμε σε απολύσεις, πώς είμαστε σε εκπεριτροπής εργασία, πώς γίνεται να ζητάει ατομικές συμβάσεις με μειώσεις μισθών, να μειωθούν οι αποδοχές μας. Αυτά εδώ μας κάνουν τρομερή εντύπωση αυτή τη στιγμή και έχουμε την απορία αυτή. Δηλαδή θα θέλαμε να πάρουμε αυτές τις απαντήσεις σαν εργαζόμενοι. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως μιλώντας στη Βουλή ο κύριος Σαββίδης έκανε προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να αποκατασταθούν οι κοινωνικές αδικίες που έφερε η περικοπή μισθών και συντάξεων, την ίδια στιγμή που ο ίδιος ως επιχειρηματίας αρνήθηκε την υπογραφή επιχειριακής σύμβασης και προέκρινε με το φόβο της απόλυσης τις ατομικές συμβάσεις. Κλείνοντας, να πούμε πως για την επόμενη Δευτέρα μετατέθηκε η τριμερή συνάντηση για την εκπεριτροπής εργασία όσων αρνήθηκαν να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις.